για να τον αντιμετωπίσει με διαφορετικά κριτήρια από ό,τι αντιμετωπίζει γενικώς σε άλλες υπηρεσίες. Ένα ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι το εξής. Εάν σήμερα η κατανάλωση των γενοσύμων είναι στο 18%, υπάρχει κάποιο ποσοστό στο οποίο πρέπει να φτάσει είτε με προτροπή της Τρόικας είτε με κυβερνητικές αποφάσεις? Και ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε, σαφώς και θα πρέπει να αυξηθεί. Ποιος είναι ο στόχος, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ποιος είναι? Είναι πάνω από 50%, γύρω στο 60%. Για μας 70% δεν είναι ο στόχος. Ακούστε όμως τι συμβαίνει. Ακούστε, μ' ακούτε. Ναι. Αν θέλει κανείς να προσφέρει σε αυτόν τον πολύ γόνιμο προβληματισμό που βάζει ο, νομίζω, ο κ. Παπαχριστός, είναι να αντιμετωπίσει το ζήτημα όχι πλέον ως γενώσιμο και ως πρωτότυπο, αλλά ως καλό, ασφαλές και φτηνό φάρμακο. Και εκείνο που επίσης θέλω να ξέρετε είναι ότι η πολιτική τιμών είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αν δηλαδή συζητάμε για να αυξηθούν τα γενώσιμα, αλλά δεν πέσουν οι τιμές, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να προσφέρουμε στο δημόσιο διάλογο, θα πρέπει. Αυτή δεν είναι η σύγκρουση. Συγγνώμη, κύριε Λετζέρη, αυτή δεν είναι η σύγκρουση η οποία γίνεται τώρα. Δεν νομίζω ότι γίνεται πραγματικά για τα γενώσιμα. Γίνεται για τις τιμές. Για το χρήμα. Προφανώς. Μα εκεί η ιστορία για το αν είναι ασφαλή όχι τα γενώσιμα μπήκε με αφορμή τις τιμές μέσω των τιμών. Ναι, και από μάλλον ανόητες έτσι. Ναι, από λαθασμένες αυτές. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω, κύριε Λιτζέρη, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Η όλη συζήτηση, επειδή είστε και γιατρός, είναι για τις τιμές των φαρμάκων, όχι για το αν τα γενώσιμα είναι καλά ή κακά. Από εκεί ξεκίνησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Λέει ότι υπάρχουν ανεπαρκείς ελέγχοι και ότι υπάρχουν. Συγγνώμη, προχθές. Και σε άλλου παράγοντε που. Συγγνώμη, προχθές στο δικό σα. Εγώ ξέρω ότι 2-2,5 δισεκατομμύρια παραπάνω διατίθενται κάθε χρόνο και κάποια λαμόγια τα τρώγανε. Αυτό ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ότι τώρα με αφορμή τα λεφτά. Κάποιοι πήρανε στον κόσμο αμφιβολία αν πρέπει να αγοράσουν ο γενός. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο είναι λάθος. Λάθος, στο δικό σας κανάλι, πριν από 2 μέρες, άκουσα φράσεις οι οποίες και ακραίες και άδικες ήταν. Το κύριο Μπαλάφα εννοείται. Άκουσα το γνωστό ανέκδοτο ότι ο ΕΟΦ κόνει ελέγχους, είναι διαλυμένος ο ΕΟΦ, τα γενώσιμα είναι επικίνδυνα φάρμακα. Ορισμένα γενώσιμα εισαγόμενα έχουν πρόβλημα ασφαλείας. Κύριε Λιτζέρη, ακούστε να σας πω κάτι. Επειδή εδώ σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε τουλάχιστον για να μην ευλογάμε τα γένια μας. Δεν επενδύουμε ούτε στον τρόμο, ούτε στο φόβο, ούτε στην ανασφάλεια του αλουνού που είναι φτωχός και ασθενής. Και δεν ξέρει. Αμέσως μόλις ακούστηκε αυτή διατυπώθηκε αυτή η ένσταση, βγάλαμε τον κύριο Μαχαίρα που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και μας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και πολύ ορθά πράξατε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διατυπώθηκαν αυτές οι απόψεις. Όχι, διατυπώθηκαν, αλλά κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το βιολί. Δεν θα τρελαθεί ο κόσμος τότε. Το δέχομαι απολύτως. Α, και να σας πω και κάτι ακόμα δημοσιογραφικό. Δεν μου απαντήσατε σε αυτό.